Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ελένη Κολυνιάτη και το project με το οποίο ασχολήθηκα στα πλαίσια του Data Science Bootcamp της Big Blue Academy αφορά την πρόβλεψη φορτίου για τις spot αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για την πορεία μου μέχρι τώρα. Είμαι απόφυτος του ΕΚΠΑ με κύριο πτυχίο στη χημεία. Παράλληλα, σπούδασα στον Τηρίο που έκανε ένα minor στη βιολογία και τα τελευταία χρόνια των σπουδών μου ανακάλυψα πως όλη αυτή η διαδικασία που είχα βιώσει στο χημικό, η έρευνα, η αναζήτηση δεδομένων, μπορούσε να επεκταθεί και στον τομέα του προγραμματισμού και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα διαδικτυακά μαθήματα. Αυτά με οδήγησαν να απευθυνθώ ξανά στο Αμερικανικό Κολέγιο, να κάνω αυτή τη φορά ένα minor σε IT, με βάση τους αλγορίθμους deep learning, τις βάσεις δεδομένων και το artificial intelligence. Την τελευταία χρονιά έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό στο τμήμα χημίας, όπου ασχολούμαι με την παραγωγή υδρογόνου και το Data Science Bootcamp της Big Blue, που μου έχει δώσει πραγματικά τα απαραίτητα εργαλεία για να κινηθώ αποτελεσματικά στο χώρο του Data Science. Σχετικά με την εταιρεία που μου ανέθεσε το project, η ΔΕΗ, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε το 1950 και μπήκε στο χρηματιστήριο λίγο αργότερα, 50 χρόνια μετά, το 2001. Διαθέτει θερμικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, καθώς και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρέχει 10,4 γιγαβάτ παραγωγικού δυναμικού στην Ελλάδα και της ανήκει το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ιατρικής της του ΔΔΕ. Λοιπόν, αναφορικά με το project. Ο στόχος αυτού του project ήταν η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, η οποία θα μπορούσε να διαχειριστεί την ποσότητα των δεδομένων που σχετίζονται με την πρόβλεψη των τιμών του φορτίου. Συνοπτικά, θα πω ότι η ΔΕΗ χρησιμοποιεί 5 παρόχους, οι οποίοι δίνουν προβλέψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και καλείται να κάνει μια εκτίμηση της αναμενόμενης τιμής του φορτίου, αξιολογώντας τις προβλέψεις αυτές. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν είναι πάρα πολλά και κλήθηκα να τα κατηγοριοποιήσω και να τα περάσω μια βάση δεδομένων. Και όπως καταλαβαίνετε, η υλοποίηση αυτού του project είναι πολύ σημαντική, αφού μέσω αυτού μπορεί να γίνει εύκολη ανάκληση των παλιών δεδομένων, σύγκριση αυτών και όλη αυτή η διαδικασία να οδηγήσει σε μια πιο εμπεριστατωμένη πρόβλεψη της τιμής του φορτίου. Λοιπόν, το project μου αποτελείται από 3 επιμέρους τμήματα. Το πρώτο και σημαντικότερο ήταν η συλλογή των δεδομένων από τους διαφορετικούς παρόχους και η επεξεργασία τους, έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν σε μια βάση. Το δεύτερο βήμα ήταν η δημιουργία της βάσης, η οποία αποτελείται από διαφορετικούς διασυνδεδεμένους πίνακες και η εισαγωγή των δεδομένων αυτών στη βάση. Εκεί δοκίμασα διαφορετικούς τρόπους που είχαν να κάνουν με τις ανάγκες των δεδομένων. Ας πούμε, μπορεί να προτιμούμε την ταχύτητα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να προτιμούμε την ευελιξία. Στο τέλος, έγραψα διαφορετικά scripts για κάθε πάροχο, τα οποία τρέχουν σε συγκεκριμένες στιγμές της ημέρας, για να παίρνουν τα δεδομένα αυτόματα από τον κάθε πάροχο και να τα περνάμε στη βάση. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα. Στο πρώτο στάδιο, που ήταν η απόκτηση των δεδομένων, καλέσαμε το κάθε API των παρόχων και συλλέξαμε τα δεδομένα του τελευταίου έτους. Τα δεδομένα αυτά οργανώθηκαν και καθαρίστηκαν και από τη στιγμή που είχαμε σαν στόχο να περαστούν στη βάση των δεδομένων, έπρεπε να πάρουν μια μορφή, παρά τις ιδιομορφίες που τυχόν είχε ο κάθε πάροχος. Παραδείγματα είναι παραδείγματος χάρη ότι τα χρονικά διαστήματα που δίνει ο κάθε πάροχος μπορεί να είναι διαφορετικά και κυμαίνονται από 15 λεπτά έως και μία ώρα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν πάροχοι που η πρόβλεψή τους των 15 λεπτών μπορεί να ήταν ίδια για κάθε ώρα, οπότε πρέπει να γίνει κατάλληλη αναγωγή, ώστε να μην γεμίζει βάση μέχρι τα δεδομένα. Άλλη περίπτωση, ας πούμε, είναι ότι η βάση πρέπει να λειτουργεί σε ώρες set, δηλαδή στις ώρες Γερμανίας, που λειτουργεί και η αγορά, οπότε ξανά γίνεται αναγωγή των δεδομένων, αυτή τη φορά στην αντίστοιχη ζώνη ώρας. Μάλλον το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν πως, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, έπρεπε να γίνει η διαφοροποίηση των διαφορετικών καμπυλών για τις διαφορετικές ώρες της ημέρας. Δηλαδή, οι πάροχοι τρέχουν τα σενάρια των προβλέψεων και δίνουν αποτελέσματα από 2 έως 6 φορές τη μέρα.
Αυτές οι φορές είναι μοναδικές και τις ονομάζουμε runs, όπως μπορείτε να δείτε. Όμως, κάθε run μπορεί να έχει διαφορετικές εκδόσεις ή διαφορετικούς παράγοντες που έχουν ληφθεί υπόψη, και αυτά τα σενάρια πρέπει να κατηγοριοποιηθούν με τρόπο τέτοιο, ώστε να έχουν μια μοναδική ταυτότητα που να εκφράζεται με κοινό τρόπο για να αποθηκευτούν στη βάση. Τέλος, η κάθε καμπύλη πρέπει να έχει μοναδική ταυτότητα, αφού μιλάμε για ωριαία δεδομένα σε μια μέρα, και αυτή η ταυτότητα αποτελούσε και το primary key. Λοιπόν, σχετικά με τη βάση. Η βάση χτίστηκε με την PostgreSQL και χρησιμοποίησαμε την Python για να επικοινωνήσουμε μαζί της. Η βάση αυτή απαρτίζεται από τους βοηθητικούς πίνακες, μπορείτε να τους δείτε στα τετράγωνα κουτάκια, που αναφέρονται στα bidding zones, που η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει ένα bidding zone, τα διαφορετικά runs που μιλήσαμε και πριν και τους providers. Αυτοί οι επιμέρους πίνακες χτίζουν τους δύο βασικούς πίνακες που περιέχουν τις προβλέψεις φορτίου και τις πραγματικές τιμές που παίρνουμε, που συμβαίνουν. Οι δύο από τους πέντε παρόχους μας δίνουν και τα actual δεδομένα, τα οποία τα περνάμε όπως και τις προβλέψεις στη βάση. Λοιπόν, για το τελευταίο κομμάτι του project, έγραψα τα scripts εξατομικευμένα για κάθε πάροχο, τα οποία ανέβηκαν σε ένα σερβερ και αυτοματοποιήθηκαν να τρέχουν για συγκεκριμένα intervals του χρόνου, τα οποία είναι προφανώς εξατομικευμένα για κάθε πάροχο. Για παράδειγμα, μπορεί να τρέχουν για μία ώρα κάθε 10 λεπτά. Ο cron scheduler χρησιμοποιείται για αυτή τη δουλειά και μαζί με το script καλεί και ένα webhook, το οποίο τι κάνει, μας ενημερώνει για την κατάσταση του script, δηλαδή τρέχει πετυχημένα ή δεν τρέχει πετυχημένα. Ταυτόχρονα, το logbook του cron περνάει το status αυτό στη βάση. Έτρεξε καλά, δεν έτρεξε καλά. Αφού πέρασε τη δοκιμαστική περίοδος, μάλιστα προτείνεται το webhook να ενημερώνει μόνο όταν το σενάριο δεν τρέχει. Λοιπόν, αυτό ήταν το project. Ήμουν πολύ χαρούμενο όταν μου ανατέθηκε το project αυτό, γιατί θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή βάση έτσι ώστε να εξελιχθεί ο τρόπος με τον οποίο βρίσκουμε τις τιμές πρόβλεψης του φορτίου. Και σαν συνέχεια του project μου, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να πραγματοποιηθεί μια ανάλυση στα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, ώστε να συγκριθούν κατάλληλα οι πάροχοι και να ελέγξουμε την αξιοπιστία τους. Αυτό δίνει παράλληλα την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο μοντέλο machine learning που να δίνει τιμές πρόβλεψης και να αυτοματοποιηθεί αυτή η διαδικασία, να μας δίνει την τιμή που πρέπει να προβλέψουμε. Εφόσον μάλιστα προστεθούν τα δεδομένα στη βάση, τα οποία δεδομένα μπορεί να είναι μετεωρολογικού ή ημερολογιακού χαρακτήρα, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να συγκριθούν οι τάσεις που υπάρχουν. Για παράδειγμα, η κατανάλωση των διαφορετικών ημερών της εβδομάδας ή και ακόμα οι ώρες των ημερών αυτών. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μια Τετάρτη απόγευμα σε σχέση με την Κυριακή το απόγευμα ή, ας πούμε, το Σάββατο το βράδυ σε σχέση με τα υπόλοιπα βράδια. Ακόμα και η σύγκριση των εποχών και οι διαφορετικές τιμές, ας πούμε, μια κρύα μέρα του καλοκαιριού ή μια ζεστή μέρα του χειμώνα. Φυσικά και πάρα πολλά άλλα δεδομένα τέτοιου χαρακτήρα. Θα μπορεί λοιπόν να μπαίνει στη βάση μαζί με την πρόβλεψη της τιμής του φορτίου και η πρόβλεψη, ας πούμε, του καιρού και το ίδιο της ημέρας που είναι. Είναι καθημερινή, είναι Σαββατοκύριακο, είναι αργία. Και με την επιπλέον συλλογή αυτών των δεδομένων θα είναι πιο εύκολο να εξελιχθεί και το μοντέλο. Και ίσως να φτάσει σε σημείο να μην χρειάζεται και τις προβλέψεις των παρόχων. Επιπλέον, θα είναι δυνατή η κατασκευή ενός dashboard, στο οποίο ο χρηστής θα μπορεί να έχει μια γενική εικόνα των παρόχων, να τους συγκρίνει μεταξύ τους, να ελέγχει με στατιστικούς δείκτες τη βαρύτητα των λαθών που μπορεί να κάνουν σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Αυτά θα ήθελα να σας πω σχετικά με το project. Εδώ βλέπετε τη σελίδα μου στο LinkedIn. Μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω, να συζητάω για τις τεχνολογίες, το data science, για τις καινούργιες τάσεις που υπάρχουν. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε. Και ευχαριστώ για την προσοχή σας και που είστε εδώ. Αν έχετε κάποια ερώτηση, θα χαρώ να απαντήσω. Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη παρουσίαση και την υπέροχη δουλειά. Θα κάνω και εγώ μια ερώτηση, μέχρι κάποιος δηλαδή να γράψει και στο chat. Θέλω να σε ρωτήσω, ποιο ήταν το κομμάτι το οποίο πίστευες ότι δεν θα σε δυσκολέψει και τελικά βρήκες μπροστά σου
αρκετά μεγάλο slow, να το πω έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα ξεμπερδέψει, ας πούμε, μέσα σε 1-2 μέρες και τελικά πήρε πολύ καιρό. Ξεκίνησα να γράφω τα scripts για να πάρω τα παλιά δεδομένα του τελευταίου χρόνου. Και ξεκίνησα, διάβασα το documentation των APIs, μου φάνηκε αρκετά ξεκάθαρο. Έφερα τα δεδομένα μια φορά, είδα τη μορφή τους, τα έβαλα σε πίνακες και όλα πήγαιναν πολύ καλά. Βρήκα τον τρόπο να τα βάζω στη βάση, συζητούσαμε μάλιστα 2 διαφορετικούς τρόπους. Ήταν τρομερό και εκεί που πίστευα ότι όλα ήταν καλά, συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν ιδιαιτερότητες στα δεδομένα που δεν φαίνονται με την πρώτη στιγμή. Οπότε ήταν μια διαρκής, δηλαδή διαρκώς ανέτρεχα ξανά και ξανά στα παλιά μου scripts, τι έκανα, τι έβγαλα, τι γινόταν. Δηλαδή ακόμα και μετά που έγραφα τα scripts για τα επόμενα δεδομένα, που εννοείται ότι θέλουν τεστ, αλλά είναι ολόκληρο το script, δεν είναι δοκιμαστικό. Πάλι ανέτρεχα σε αυτά που έκανα παλιά και έλεγα, αυτό δεν ήταν έτσι όπως ακριβώς το είχε σκεφτεί στην αρχή. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια πράγματα που συνέβαιναν. Οπότε νομίζω αυτό, το ότι ήταν η ιδιαιτερότητα των δεδομένων και τα APIs και η μορφή τους να τα πάρω. Πολύ ωραία. Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα τέτοιο project από την αρχή του σχεδιασμού μέχρι το τέλος υλοποίησης, το οποίο μπαίνουν μέσα και τα ρεαλιστικά milestones, έτσι, υπάρχει γίνονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και υπάρχει και ένα μεγάλο feedback loop, έτσι, και με το business και με την εταιρεία και με εμάς και με την Big Blue, για το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο να είναι efficient και να μπορεί να τρέχει σταθερά. Έτσι, το σταθερά. Ναι, το σταθερά είναι το σταθερά είναι το πιο δύσκολο πράγμα και το πιο σημαντικό. Πολύ ωραία.